Θα πάμε να καλησπερίσουμε τον καλεσμένο μας. Ένα από τα αγαπημένα παιδιά της οικογένειας του Άρη, τον οποίον χαρήκαμε που τον είδαμε σε μια μαύρη επέτειο, είναι η αλήθεια, σε ένα τουρνουά που γίνεται κάθε χρόνο, εδώ και 5 χρόνια, στην μνήμη του Άγγελου Τσιπούρα. Και ήταν εκεί και ο Κρίστη Βαγγέλη και νομίζω ότι ήταν και το πρόσωπο που ξεχώρισε, γιατί είχαμε καιρό να τον δούμε σε κάτι όσον αφορά τον Άρη και τον έχουμε και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κρίστη, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Χαρήκαμε που σε είδαμε, βέβαια ήταν λίγο ιδιαίτερη περίσταση, αλλά νομίζω ότι χάρηκες και εσύ που ήσουν εκεί. Χάρηκα πάρα πολύ, γιατί το ήξερα από την πρώτη στιγμή ότι θα γίνεται αυτό το τουρνουά. Είχα μιλήσει με τον κύριο Αλεξάνδη και με είχε ενημερώσει, γιατί ήθελα να κάνω μια συνεργασία να παίξουν σε τουρνουά η Ακαδημία της Κνεβέως που είναι εδώ στην Κοριτσά, με αντίστοιχη του Άρη, να κάνουν μερικά φιλικά παιχνίδια τα μικρά, ώστε να δουν οι άνθρωποι εδώ σε τι επίπεδο βρίσκονται τα τμήματά τους. Είχαμε την ευκαιρία λόγω αυτού του τουρνουά, δυστυχώς, του Αγγέλου Τσιπούρα, που γίνεται κάθε χρόνο ένα άδικο παιδί που έχει φύγει από τη ζωή με τα χρώματα του Άρη. Μια πολύ καλή ευκαιρία ώστε να βρεθώ και εγώ, λόγω ότι υπήρχε διακοπή στο αλβανικό πρωτάθλημα με κάποια επεισόδια που γίνεται την προηγούμενη εβδομάδα. Και επειδή υπήρχε αυτή η διακοπή, είχα έρθει αμέσως ώστε να στηρίξω αυτό το τουρνουά και να είμαι δίπλα σε όλα τα παιδιά εκεί πέρα. Και το είχε ζήσει αυτό το θλιβερό γεγονός, νομίζω πολύ έντονα, γιατί ήσουν και μέλος της ομάδας τότε. Ναι, ήμουν μήνυμα της ομάδας εκεί. Δυστυχώς είναι απίστευτο το που σημαίνει, αλλά συγχαρητήρια στον Άλβα Σίγμα που τα καταφέρνει για ακόμα μια χρονιά να μην το ξεχνάει και να δώσει το παρόν και μέσα στο τμήμα της ομάδας που ήταν ο ίδιος ο Άγγελος, ώστε να μην τον ξεχάσουν και να του δώσουν πάντα παρόν και μια θέση στην καρδιά μας, να τον έχουν και να την θυμόμαστε πάντα. Ένα παιδί που, όπως και εσύ, είχε ξεκινήσει από τα μικρά τμήματα του Άρη με 2 θητείες στην ομάδα. Και εισπράττεις νομίζω ακόμα, παρόλο που έχεις αποχωρήσει από την ομάδα εδώ και αρκετά χρόνια, εισπράττεις ακόμα νομίζω την αγάπη του κόσμου. Σίγουρα, εντάξει, εγώ είμαι κομμάτι της ομάδας, κομμάτι του κόσμου του Άρεως. Δυστυχώς δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτά τα πράγματα και θα είμαι πάντα παρόν στην ομάδα μου, όπου και να βρίσκομαι, και θα τη στηρίζω από κάθε πλευρά που βρίσκομαι. Και είσαι και από τους παίχτες, από τους λίγους παίχτες από εγώ που έχουν ζήσει τον Άρη, έχουν βιώσει την ομάδα στις χειρότερες και στις καλύτερες στιγμές της τα τελευταία 10 χρόνια. Ναι, δυστυχώς ότι ήμουν από αυτούς που τα έχει ζήσει όλα στην ομάδα, τα πάντα. Νομίζω όταν λέμε τα πάντα δεν έχει αφήσει τίποτα. Από άσχημες είτε στην Β' Εθνική, συγγνώμη που σε διακόπτω, μέχρι την Ευρωπαϊκή Καταξίωση. Και Β' Εθνική και τα πάντα, ναι. Και μέχρι τα καλύτερα, ακόμα και στους ομίλους, μετά στην UEFA, το πέρασμα στους 32, χαμένους τελικούς, τι να πεις. Είναι τα πάντα μια ιστορία ακόμα που τα έχει όλα μέσα. Και από ό,τι βλέπω, επειδή το συμβόλαιό σου λύγει φέτος το καλοκαίρι, νομίζω ότι αν η πόρτα ανοίξει, 1-2 χρονάκια τα έχεις ακόμα εύκολα. Καλά είμαστε. Αν είμαστε σε αυτό το οποίο είμαστε καλά, το βλέπουμε όλα. Πάντως, μιας και πήγαμε στην δική σου παρουσία σε εκείνα τα καλά ευρωπαϊκά χρόνια του Άρη, βλέπεις και εσύ τώρα την ομάδα, την παρακολουθείς, που κάνει μια νέα προσπάθεια για να βγει ξανά στα ευρωπαϊκά σαλόνια και μέχρι στιγμής, τον τελευταίο μήνα βασικά, βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Εγώ το έχω δει από την αρχή ότι οι άνθρωποι του Άρη κάνουν μια υπέρ προσπάθεια από την αρχή της σεζόν, έρχοντας μια ομάδα που την γάμα Β' Εθνική 2 συνεχόμενες χρονιές. Προσπαθούσαν και κάναν το καλύτερο ώστε να δημιουργήσουν μια ανταγωνιστική ομάδα. Τα καταφέραν πάρα πολύ καλά. Νομίζω στον πρώτο γύρο δεν είχαν τύχει σε μερικά αποτελέσματα, όπως όταν ξεκίνησαν τα συνεχόμενα ντέρμπι, να χάνεις ένα πέναλτι και από εκεί να σου γυρίσει αντίπερα και να χάνεις το παιχνίδι, και μετά συνεχίσαν 2-3 άσχημες αποτελέσματα και η ομάδα είναι λίγο πίσω. Ναι. Μετά την αλλαγή του Μπουρντή, νομίζω ότι
Η ομάδα κατάφερε να αλλάξει το σχήμα του παιχνιδιού της. Ήταν πιο μαζεμένη, κυνηγούσε, ήταν πιο παρουσιασμένη, θα έλεγα. Πήγαινε περισσότερο για το αποτέλεσμα. Για αποτέλεσμα ώστε να μην χάσει ούτε ένα βαθμό. Και όχι να κάτσει πίσω, αλλά να κρατούσε την μπάλα, μυαλό, έκανε εξυπηρέσεις με μυαλό, δημιουργούσε πάρα πολύ καλά από πίσω, αλλά στον πρώτο γύρο είχε πάρα πολύ κενά πίσω. Δηλαδή φαινόταν ότι η ομάδα, σαν πρώτη φορά όλοι μαζί με αυτά τα παιδιά, είχαν τις δυσκολίες τους και φάνηκε αυτό, ώστε να παίρνουν πάρα πολλά γκολ και να μένουν πίσω στο αποτέλεσμα. Και είναι νομίζω... Ναι, όχι, συνέχισε. Αυτό το άλλαξαν με τον καινούργιο προπονητή, τους μάζεψε πιο πολύ, τους έδωσε και πιο σωστά πιο πίσω. Και με την ποιότητα που έχει μπροστά, νομίζω ότι ο Άρης σε κάθε παιχνίδι μπορεί να καταφέρει να βγάλει ένα γκολ σε οποιαδήποτε ομάδα που έχει απέναντί του. Mm-hmm. Απλά πρέπει να κοιτάξει πιο πολύ αυτή την άμυνα πιο πολύ πίσω, γιατί με αυτούς τους βιωτικούς μπροστά παίκτες πρέπει να είναι οι τέσσερις πίσω και τα δύο αμυντικά που λέω να είναι πιο σφιχτοί, ώστε να στηρίξουν αυτούς τους προσινούς παίκτες, να τους έχουν πιο ελεύθερος στο ψηφιακό κομμάτι και να δουλέψουν αυτοί πιο πολύ στο ανακλαστικό, δηλαδή στο συνάμενα. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι με εξαίρεση το παιχνίδι κοντά στον Ολυμπιακό, ο Άρης μεσοαμυντικά στα παιχνίδια του δεύτερου γύρου έχει παρουσιάσει μια πολύ καλή εικόνα με τρία γκολ παθητικό σε 8 μάτς. Αυτό λέω ότι έχει κάνει την ομάδα αυτό το άνοιγμα από Άρη στην ομάδα και έχει ξεφύγει και από τον Παθηναϊκό. Mm-hmm. Απλά εγώ δεν είδα το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, δεν περίμενα να ξεκινήσει με τέτοιο σχήμα. Γιατί ο Άρης έχει στο χρόνο τους πάρα πολλού ποιότητα, έχει γρήγορο παίκτη. Και να ξεκινήσει με μια πολύ δυνατή ομάδα με τρεις στο κέντρο και μέσα από το Σπαντζίδη. Νομίζω ότι εκεί έχασε λίγο Άρης, έχασε τη δύναμη συμμάχη στο κέντρο, αφήνοντας το Σιώπη και το Ματίγια συνέχεια πώς θα σου πω. Ναι, έχουν πολλή δουλειά απέναντι σε ένα ποιοτικό κέντρο όπως αυτό του Ολυμπιακού. Ναι. Ναι. Πιστεύω ότι ο Σπαντζίδη δεν βοήθησε μόνο θετικά, αμυντικά δεν βοήθησε καθόλου. Ναι. Και αυτό φάνηκε ώστε να γίνει Ολυμπιακός και να τρώσει πολύ εύκολα γκολ για μένα, τα θεωρώ αυτά που έκανε ο Ολυμπιακός. Και όταν εσύ παίζεις όμορφο ρόλο και έχεις κατοχή την μπάλα και ένας ποιοτικός αντίπαλος καταφέρνει με μια εύκολη πάσα να σε κάνει το 1-0, νομίζω αυτό φαίνεται από την ποιότητα που είχε εκεί στο κέντρο, ότι ήταν πάρα πολύ χαλαρή. Ναι. Γιατί με την οποία τελικά με δύο παίκτες αν δεν μπορούσε να τους κρατήσει μακριά από την περιοχή του. Και από τα άκρα βέβαια ο Ολυμπιακός δημιούργησε προβλήματα και ρήγματα. Αυτό λέω, από τα άκρα, επειδή ο Ολυμπιακός δεν έχει την ποιότητα από τα άκρα, έχει δύο full back όπως είναι ο Λεδάουλ και ο Ταρφαρομπά. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός, ο Άρης πρέπει να ενδυναμώσει το κέντρο του, ώστε να δώσει, να έχει τη στήριξη ο Ματίε και Λάρσον από το κέντρο, ώστε να έχουν τις βοήθειες από το Ματίγια και από τον αντίστοιχο Θεόπι απέναντι, ώστε ο Σπετσαντζίδης, ο αντίστοιχος παίκτη να έκλεινε και αυτό το κέντρο, ώστε να μην άφηνε τα κενά. Και ενδεχομένως η παρουσία ενός άλλου παίκτη που είναι πιο γρήγορος αντί του Γιουνές, που δεν φαίνεται να μην ταιριάζει τόσο πολύ σε αυτό το παιχνίδι του Άρη, να παίξει στην κόντρα δηλαδή και στην πλάτη του αντιπάλου. Σίγουρα, ο Γιουνές έκανε ένα καλό κομμάτι στην αρχή, αλλά μετά από κάποια αστόχηση που αστόχησε απέναντι, νομίζω το χάσαμε. Χάσαμε ένα Γιουνές που ήταν ποιοτικός για μένα παίκτης, αλλά είναι παίκτης περιοχής, δεν είναι παίκτης που θα κινηθεί στους χώρους, να ανοίξει περιοχές, τις αντίπαλες άμυνες. Είναι ένας παίκτης που τον έχεις για τον πιστό για τελευταία 10-15 λεπτά και κυνηγάς με τις σέντρες, με τα γιώματα να καταφέρεις να βάλεις ένα γκολ στα τελευταία λεπτά. Δεν είναι παίκτης που θα κάνει διαφορά για την ομάδα μπροστά, αλλά σίγουρα με την πρώτη χρονιά και με τις άλλες επιλογές που έχει η ομάδα, νομίζω ότι θα πάνε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Και ελπίζω ότι στο μέλλον, μακάρι να κάνει η ομάδα έξω στην Ευρώπη και να καταφέρουν να πάρουν καλύτερο ποιοτικό παίκτη εκεί, ώστε να δέσει καλύτερα στην ομάδα. Αφού γκράζεσαι πάντως την φετινή πορεία του Άρη, πολύ καλύτερα
και από εμάς που βρισκόμαστε έξω, γιατί νομίζω ότι μια αντίστοιχη χρονιά είχες ζήσει κι εσύ ως παίκτης του Άρη, όταν η ομάδα είχε επιστρέψει σεζόν 6-7, που πάλι είχε ξεκινήσει, έπαιζε καλό ποδόσφαιρο, δεν είχε τα αποτελέσματα όμως, μέχρι που έγινε αλλαγή προπονητή και άρχισε να αποκτά περισσότερη ουσία. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και τώρα, γιατί μιλάμε και για μια σεζόν που είχε αρκετά σκαμπανεβάσματα και αγωνιστικές κρίσεις. Εντάξει, σίγουρα ότι μπορεί αυτός ο προπονητής να έχει δέσει πολύ στην ομάδα και τα στοιχεία που θεωρεί αυτός ότι είχε η ομάδα και αυτοί οι παίκτες τα έδεσε περισσότερα και τα κούπησε μέσα στο γήπεδο ώστε να πάρει το καλύτερο αυτό τους. Ας πούμε, σε πολλά παιχνίδια δεν είναι ένας Άρης που θα πω ότι ξέρεις ήταν φανταστικός όπως ήταν στο πρώτο γύρο σε μερικά παιχνίδια, αλλά δεν έπρεπε αποτέλεσμα. Αυτός το έχει καταφέρει πιο πολύ στο η ομάδα, με παίζει πιο πολύ για το αποτέλεσμα που είναι η ουσία στο ποδόσφαιρο σήμερα και ελπίζω να συνεχίζουν με αυτό το στόχο τους, να παίρνουν βαθμούς, γιατί ο κάθε βαθμός, το τρίποντο που παίρνει η ομάδα νομίζω ότι βοηθάει ώστε να πλησιάσει την έξοδο στην Ευρώπη που άμα τα καταφέρει θα είναι πάρα πολύ καλό για το σύλλογο, ώστε η ομάδα καταφέρει εκεί που ανήκει στην Ευρώπη και να καταφέρει να μπει και ακόμα και στο Europa League και να πάει συνέχεια σε επόμενες χρονιές ακόμα πιο ψηλά. Και να ζήσει γιατί όχι και να κάνει πορείες όπως αυτή που έχετε πραγματοποιήσει επί δικής σου διάρκειας. Σίγουρα, νομίζω έχει όλη τη δύναμη ο σύλλογος να καταφέρει να έχει μια ανταγωνιστική ομάδα και να καταφέρει να πράξει σε αυτό το οποίο είναι η Europa League. Και νομίζω ότι εντάξει, επειδή βλέπουμε φέτος και όπως είναι φυσιολογικό, το είχε ζήσει και εσύ στην αντίστοιχη χρονιά που είχε επιστρέψει ο Άρης επί δική σου στην Αλφαθνική, γίναν πολλές μεταγραφές. Ήρθανε ξένοι ποιοτικοί ποδοσφαιριστές, αλλά νομίζω ότι συμφωνείς και εσύ με το ότι ο Άρης κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει να βγάζει πάλι παιδιά από τις ακαδημίες του, όπως ήσουν εσύ ένα τέτοιο παιδί που αναδείχθηκε σαν τμήματα υποδομής της ομάδας. Νομίζω ότι από την αρχή της χρονιάς πολύ καλά κάναν και κράτησαν πάρα πολλά παιδιά που ήταν και από την περσινή ομάδα, γιατί εγώ τους είχα δει και θα βοηθήσουν πάρα πολύ, μιλάει για τους Έλληνες παίκτες, ναι. Και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και φέτος και νομίζω ότι πρέπει να στηριχθούν πιο πολύ από τα παιδιά και να τους δώσουν ακόμα πιο πολλές ευκαιρίες, γιατί έχουν πάρα πολλές δυνατότητες και είναι και μια πάρα πολύ ποδοσφαιρική ηλικία, ώστε να δείξουν περισσότερα πράγματα και πιστεύω να πάνε ακόμα πιο ψηλά. Σίγουρα τις ακαδημίες, επειδή να στηριχθούμε πάρα πολύ η ομάδα, να τις δυναμώσει, να δημιουργήσουν πιο πολλά τμήματα και να δουλέψουν όλοι οι προπονητές από τις μικρές ηλικίες και να έχουν ένα στόχο για ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, ένα ποδόσφαιρο που το ζητάει σήμερα η Ευρώπη και να τους δουλέψουν, να τους προωθήσουν και να τους έχουν έτοιμος για την πρώτη ομάδα. Με δουλειά πιστεύω αυτό μπορεί να γίνει και με ένα πολύ καλό πλάνο, αλλά αυτό που ξέρω εγώ τόσα χρόνια και ήμουν στην ομάδα και τώρα, ότι αυτοί τα θέματα υποδομής δυσκολεύονται να μην γήπεδα, δεν έχουν το δικό τους χώρο, όπως έχουν οι άλλες ομάδες και Ευρώπη και στην Ελλάδα. Νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσουμε να βοηθήσει κάποιος ώστε να επενδυθεί χρήματα, να κάνουν εγκαταστάσεις και για την πρώτη ομάδα θα είναι οι πρότυπες σε ευρωπαϊκές χώρες και για τα τμήματα υποδομής, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο μετά μέσω δουλειάς να καταφέρουν και να πλησιάσουν αυτά τα παιδιά πιο εύκολα στην ομάδα. Επειδή είναι η θέση σου και είσαι ειδικός μετά από τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο πάνω σε αυτή τη θέση, θα ήθελα τη γνώμη τη δική σου για τα δύο δεξιά μπακ που έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή, τον Μανώλη Τζανακάκη και τον Δημήτρη τον Κοζανή. Δεν ξέρω κατά πόσο τους έχεις δει τη φετινή σεζόν και αν μπορείς να έχεις γνώμη. Εγώ επειδή δεν είμαι μόνο δεξιά μπακ, έχω παίξει και αριστερό μπακ. Έχεις παίξει και αριστερό, ναι. Και ο Τζανακάκης είναι μια τέτοια περίπτωση σαν και εσένα. Ο Τζανακάκης και ο Βαλεριάνος, ας πω, γιατί αυτοί ξεκίνησαν βασική και πιο πολλές συμμετοχές έχουν, γιατί ο Κουσανής είχε και τον τραυματισμό του και δεν ξέρω πότε μπορεί να επιστρέψει 100% που ήταν και πριν. Ο Τζανακάκης και ο Βαλεριάνος είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες. Καλά κράτησε ο προπονητής, η διοίκηση που τους κράτησε μετά από τον Δεκέμβριο, γιατί ήταν στην blacklist όπως είχαν πει ήδη, γιατί νομίζω ότι έχουν τα στοιχεία και το επίπεδο να παίξουν ακόμα πιο ψηλά.
να δουλέψουν. Είναι και οι δύο πολύ ταχύτητες. Έχουν ταχύτητα. Σαν μπακ που στο σημερινό μπακ χρειάζεται να είναι ταχύς. Έχουν τη δύναμη. Και νομίζω ότι πρέπει να προσέξουν και πολύ αυτό το όταν βγαίνουν στο ψητικό κομμάτι να είναι πιο προσεκτικοί ώστε να, εκεί να είναι 100% σίγουροι γιατί μια λάθος πάθη, μια λάθος σέντρα και ήδη και η ομάδα θα κάνει περισσότερα χιλιόμετρα χάνοντας την μπάλα ώστε να είναι πιο πολύ ουσίες στο μπροστινό κομμάτι. Γιατί στο ανταστατικό κομμάτι είναι πάρα πολύ καλή θα έλεγα, δεν έχω κάτι να ζηλέψουν από τους υπόλοιπους μπακ, είτε εθνικής είτε τους καλύτερους μπακ του προσταθήματος. Ο Χρήστη Βαγγέλη, πώς βλέπει τον εαυτό του στο μέλλον? Είσαι πλέον στα 33, στο συμβόλαιο όσο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι. Τι έχει το 19 για σένα? Μέχρι στιγμής απάθησα να μείνω στην Ερμπέου και να βοηθήσω περισσότερο λόγω του περσινού από την UEFA που είχαμε, μας είχαν αποκλείσει από την UEFA για 10 χρόνια. Ο πρόεδρος ήταν αυτός που με κράτησε με το ζόρι γιατί λόγω ότι η ομάδα θα πήγαινε στο ΚΑΣ με είχε πει ότι η ομάδα θα κερδίσει 100% την υπόθεση και θα ξανακάνει μια ανταγωνιστική. Ομάδα όπως ήταν παλιά και σε 4 χρόνια μπήκαν 2 φορές στο Europa League. Δηλαδή 4 χρόνια 2 φορές μπήκε η ομάδα στο Europa League και 2 φορές η UEFA δεν μας επέτρεψε λόγω της υποθέσης που θεωρεί ότι απειλείται η ομάδα. Κάτι τέτοιο σε τέτοια φάση που βρισκόμαστε πλέον ότι σιγά σιγά τον Ρόμπιν Σαβλάκη με την UEFA κατά 9-9 να κάνει πίσω και να μην ζητάει δίκη στο ΚΑΣ με τη Σκουντερμπέου. Κάτι που η Σκουντερμπέου θα δικαιωθεί σε αυτό το θέμα και θα δικαιωθεί και ένα εξαιρετικό ποσό από την UEFA, κάτι που δεν το έχει καταφέρει καμία τόσο εύκολη μικρή ομάδα απέναντι σε μια γίγαντη UEFA που είναι σήμερα. Και ελπίζω αυτή η βοήθεια που κάναμε 3-4 παιδιά να τη βοηθήσουμε ομάδα, να ελπίζω να τα καταφέρουμε να κερδίσει η ομάδα την υπόθεση στο ΚΑΣ που είναι 16 Απριλίου, που είναι, φαίνεται τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά υπέρ της συνδεσμής, γιατί όπως τα έχουμε πει και πριν, δεν έχουμε πει κανένα στοιχείο ώστε να κατηγορήσουμε την ομάδα σε αυτά τα αποτελέσματα που έχει κάνει στις πορείες. Ναι. Άρα να προετοιμαζόμαστε μήπως και σε βρούμε αντίπαλο του χρόνου. Η περίπτωση που η ομάδα βρεθεί έξοδο στην Ευρώπη, μπορεί, δεν ξέρω τώρα αντίστοιχες βαθμολογίες και αν έχουν τις υποθέσεις να βρεθούν η ομάδα να βρεθούν στις κληρώσεις. Εμείς θα χαρούμε να σε δούμε στο Βικελίδης όπως και να έχει, είτε ως αντίπαλο είτε ως απλό θεατή. Το μέλλον θα δείξει πώς θα έρθεις τελικά. Δεν μπορείς να κάνεις να φτιάξεις με το μέλλον. Μπορείς να βρεθείς από εδώ και μπορείς να βρεθείς από εκεί. Το ποδόσφαιρο αυτό είναι το καλό. Ότι από τη μία μέρα στην άλλη σε πάει κάπου άλλο που ούτε εσύ το περιμένεις. Θα σε αποχαιρετήσω με το μήνυμα του φίλου του Χρήστου. Βαγγελάρα, γύρνα πίσω αρχηγάρα στην ομάδα. Σ' αγαπάμε. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα για σένα τόση ώρα να ξέρεις. Είναι η αγάπη του κόσμου απέναντι στο πρόσωπό σου. Δεν ξεχνάει την προσφορά σου στην ομάδα και εσείς καλές και εσείς κακές στιγμές. Ήταν η αναγνώριση τόσα χρόνια και εγώ που έδινε τα πάντα για την ομάδα νομίζω ότι δεν το ξεχνάνε και εγώ φυσικά δεν τους ξεχάσω ποτέ αυτούς τους υπερσπαθούς γιατί είμαι ένα κομμάτι της ομάδας, είμαι ένα κομμάτι του κόσμου. Είμαι και εγώ όπως το έχω πει χρόνια, είμαι ο παδός του Άρη. Κρίση, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλά. Να σου ευχηθούμε στη συνέχεια της σεζόν με τη Σκουντερμπέου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Κρίστη Βαγγέλη. Ενδιαφέρουσα συνέντευξη νομίζω. Δεν μιλάει συχνά.